τον κύριο Λέκα. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τι σχέση έχει, ερωτήματα από όλο τον κόσμο, ο σεισμός στην Τουρκία με πιθανές εξελίξεις στον ελληνικό χώρο, γιατί και εμείς είμαστε μια σεισμογενής χώρα. Μόνο εσείς ξέρετε να απαντήσετε και κανένας άλλος. Δηλαδή εννοώ οι επιστήμονες. Η απάντηση είναι σαφής. Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του χθεσινού σεισμού στην Τουρκία και του ελλαδικού χώρου. Δεν υπάρχει καμία απολύτως συσχέτιση, διότι το γεωτεκτονικό καθεστώς της περιοχής στην οποία εκδηλώθηκε ο σεισμός είναι τελείως διαφορετικό με το γεωτεκτονικό καθεστώς το οποίο έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Δεν συνδέεται ούτε με το ρήγμα της Ανατολίας, της Βόρειας Ανατολίας, δεδομένου ότι αυτό είναι μια τεκτονική δομή στα βόρεια, συνεπώς δεν έχουμε δραστηριότητα κατά μήκος του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, παρά μόνο στην νότια περιοχή όπου η πλάκα της Αραβίας διεμβολίζει, θα έλεγε κανένας, την πλάκα της Τουρκίας και τη διαχωρίζει σε δύο μέρη, το ανατολικό και το δυτικό. Είστε απόλυτα σαφείς, απόλυτα σαφείς στην τοποθέτησή σας και να πω ότι υπάρχει αγωνία, πολύ μεγάλη αγωνία. Έχουμε 19 νεκρούς, έχουμε περίπου 900 τραυματίες και όσο περνάει η ώρα αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα γίνεται, προσλαμβάνει μια μεγαλύτερη αγωνία, κύριε καθηγητά. Ακριβώς. Είναι σε ένα κομβικό σημείο όπου, όπου εκτός από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις συμβαίνουν και γεωδυναμικές ανακατατάξεις. Η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα. Το 2007 στα Άδανα, το 2003 στην Πιγκιόλ, το 2011 στο Βαν είχαμε πολύ μεγάλους σεισμούς. Η περιοχή είναι εξαιρετικά σεισμογενής και όλοι αυτοί οι σεισμοί ουσιαστικά τονίζουν την ιδιαιτερότητα που έχει στην περιοχή, όπου ως μία σφήνα η πλάκα της Αραβίας διεμβολίζει, εισέρχεται, κινείται προς το βορρά και εισέρχεται μέσα στο τουρκικό χώρο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Θα δώσω μια ευχή. Να συνεχίζετε την επιστήμη σας, αλλά να είστε αχρίαστος. Να σταματήσουν οι σεισμοί, αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.